Γιατί οι ελέφαντες έχουν τόσο μεγάλα αυτιά? Όταν αντικρίζεις έναν μεγαλόσωμο και ζαρωμένο ελέφαντα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείς? Πιθανότατα η μεγάλη στριφογυριστή προβοσκίδα του, που μοιάζει με σωλήνα νερού στη θέση της μύτης. Το δεύτερο πράγμα που προσέχεις είναι τα τεράστια αυτιά του που κυματίζουν. Γι' αυτό ο Ντάμπο το ελεφαντάκι πετούσε. Όμως τα πραγματικά αυτιά αλλά Ντάμπο ανήκουν μόνο σε ένα είδος ελέφαντα, τον Αφρικανικό. Υπάρχουν επίσης Ινδικοί, Ασιατικοί ελέφαντες που τα αυτιά τους δεν είναι τόσο μεγάλα. Όποιο και αν είναι το μέγεθος των αυτιών του, ο ελέφαντας είναι το πιο μεγάλο θηλαστικό που βρίσκεται έξω από τους ωκεανούς. Και αν δεν υπήρχαν ορισμένες τεράστιες φάλαινες, τότε αναμφισβήτητα οι ελέφαντες θα ήταν τα πιο μεγάλα ζώα στον πλανήτη. Οι ελέφαντες ζουν σε μέρη όπως η Ινδία, η Αφρική και η Ασία. Τα πελώρια κεφάλια τους προδίδουν την τεράστια εξυπνάδα τους και τη συναισθηματική τους φύση. Προτιμώντας να ζουν σε ομάδες των 25 ή και παραπάνω, οι ελέφαντες είναι νομάδες που ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για αναζήτηση τροφής, χόρτων, φύλων, φρούτων και ξηρών καρπών. Κάθε 18 ώρες ένας ελέφαντας καταβροχτίζει 250 με 300 κιλά φαγητό. Καταπίνει όλη αυτή την τροφή αμάσιτη, μαζί με 75 έως 150 λίτρα νερό την ημέρα. Εκτός από το μέγεθος των αυτιών, υπάρχουν και άλλες διαφορές στους ελέφαντες. Το δέρμα του αφρικανικού ελέφαντα είναι ζαρωμένο, ενώ του Ινδικού πιο μαλακό. Ο αφρικανικός έχει δύο δάχτυλα στην άκρη της προβοσκίδας του, σαν τον δικό μας αντίχειρα και δίκτυ, και τα χρησιμοποιεί για να πιάσει τα διάφορα αντικείμενα. Ο Ινδικός έχει ένα μόνο δάχτυλο και χρειάζεται ένα καλό στριφογύρισμα της προβοσκίδας για να πιάσει ένα αντικείμενο. Τα αυτιά του αφρικανικού ελέφαντα είναι τεράστια και το σχήμα τους μοιάζει με αυτό της Ηπείρου της Αφρικής. Το κάθε αυτί μπορεί να ζυγίζει 50 κιλά. Τα αυτιά του Ινδικού είναι μικρότερα αλλά πιο εντυπωσιακά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ακοή ενός ελέφαντα δεν είναι και τόσο καλή. Πού χρησιμεύουν λοιπόν τα μεγάλα αυτιά του? Μία εκδοχή υποστηρίζει πως χρησιμεύουν ως κλιματιστικό. Οι ελέφαντες δεν έχουν υδροτοπίους αδένες και δεν υδρώνουν για να δροσιστούν τις ζεστές ημέρες. Αντί για αυτό, κουνάνε τα αυτιά τους. Δεν λειτουργούν βέβαια σαν ανεμιστήρες. Τα αυτιά τους περιέχουν ένα δίκτυο από μεγάλες ακτιρίες αίματος που διωγγώνονται με τον ζεστό καιρό και συρρυκνώνονται με τον ψυχρό αέρα. Τις θερμές ημέρες, οι ελέφαντες κουνάνε ελαφρά τα αυτιά τους για να περάσουν τον δροσερό αέρα στις διωγγωμένες αρτηρίες, δροσίζοντας το αίμα που κυκλοφορεί σε αυτές. Αφού ένα μόνο αυτί μπορεί να έχει μήκος 2 μέτρα περίπου, το περισσότερο αίμα παγώνει μέσα από τη διαδρομή των αρτηριών του αίματος στην επιφάνειά του. Αυτό το παγωμένο αίμα κυλάει πίσω στο σώμα του ελέφαντα και τον δροσίζει.